Δυστυχώ είμαι καπνιστή. Είστε πρώην Υπουργό Υγεία όμω. Και γιατρό. Στην πρώτη ναι, συνέντευξη τύπου που έδωσα ω Υπουργό Υγεία, επειδή πολλοί από του συναδέρφου σα που έκαναν το ιατρικό ρεπορτάζ το ήξεραν ότι κάπνιζα. Έβγαλα το πακέτο, το άφησα απάνω, είπα είμαι ένας άθλος υπουργό υγείας που καπνίζει. Αν θέλετε πάρτε τώρα τη φωτογραφία και αντί να με κυνηγάτε πίσω από δέντρα και αυτά. Βέβαια, οφείλω να πω, οι συνάδελφοί σας δεν πήραν καμιά φωτογραφία. Ναι. Αλλά δεν είμαι αξιόπιστος να πω. Βεβαίως, Είμαι υπέρ του μέτρου υπό την έννοια ότι όχι μόνο στην Ευρώπη. Δεν πήραν φωτογραφία, ε. Όχι. Άλλε εποχέ τότε, άλλε εποχέ σήμερα δηλαδή. Όχι, εξετίμησαν το παίρνουμε. ότι φανερά του είπα. Πάρτε το, κάντε όποιο σχόλιο θέλετε. Ναι. Αλλά να μην έχω κι εγώ το άγχο να γυρνάω, μην είστε κρυμμένοι πίσω από κανένα δέντρο και με δείτε ένα κρατώ τσιγάρο. Είναι καλό νόμο. <coughs> Νομίζω ότι. Είναι τώρα... υπερβολικό. Ο νόμο έπρεπε να γίνει. Δεν ισχύει μόνο στην Ευρώπη. Στην ουσία ισχύει σε όλο τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή, εμένα μου έχει κάνει εντύπωση ότι πέρσι το καλοκαίρι είχα πάει για λίγε μέρε στην Τινησία. Ήταν να εφαρμόσει το αντικαπνιστικό νόμο. Ναι. Βεβαίω, όχι στο επίπεδο αυτό, η επίπεδο που βλέπουμε σε ευρωπαϊκές χώρε. Πλην όμω και στο ξενοδοχείο που έμενα, υπήρχε στου εσωτερικού χώρου δεν απαγορεύεται να, να καπνίσετε που δεν το έβλεπα παλιά στην ναι. Τουρκία που έχουμε πάει Εντάξει, όλοι. δεν ρωτάω για αυτά όμω, ναι. Ξέρετε γιατί ρωτάω. Τώρα το να μπορέσει να βρεθεί μία λύση για του καπνίζοντες το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο διότι όλοι έχουμε πάει σε μαγαζιά από απλέ ταβέρνε στις γειτονιές μέχρι σε καλύτερα μαγαζιά. Παλιά υπήρχε αν θυμάμαι καλά ότι πάνω από έναν ορισμένο έκταση μαγαζιού 150 τετραγωνικά αν ήθελε να έχει καπνίζοντα, να φτιάξει. Ήταν για νυχτερινά κέντρα. Ναι, να έχει έναν ξεχωριστό χώρο. Αλλά φαίνεται ότι αυτό ήταν αιτία γενικότερη καταστρατήγηση. Ε, θα το δούμε στην πορεία πώ θα εφαρμοστεί. Κύριε Κατρούγκαλε, θα εφαρμοστεί, λέτε, αυτή τη φορά. Δεν πιστεύω πάντω ότι αυτό είναι τρόπο για να κόψει το τσιγάρο. Ναι. <laughs> Σαφέ. Ακούστε, συνήθω με τον κύριο Κακλαμάνη έχουμε δυσκολία σε τέτοιου είδου θέματα να, <laughs> να διαφωνήσουμε. <laughs> Πρέπει να είναι συνείδηση ότι εχθρό δεν είναι οι καπνιστέ, είναι ο καπνό. Και πράγματι πρέπει να παίρνουμε μέτρα. Μητσοτάκη. Κοιτάξτε με τον ακούει. κύριο Μητσοτάκη. <laughs> Αυτό έχει δίκιο. Και ξεκινάω με κάτι που είχε δίκιο για να πω πώ κάτι, το γνώμη, το πώς κάτι γνώμη μου εφαρμόζεται λάθο. Προφανώ πρέπει να παίρνουμε μέτρα, να προστατεύονται τα παιδιά από το παθητικό κάπνισμα. Θυμόσαστε ότι υπήρχαν εποχέ που πηγαίναμε στον κινηματογράφο ή στο αεροπλάνο και καπνίζαμε. Yeah. Ε, Προφανώ δεν μπορεί να συνεχίζεται κάτι τέτοιο. Από εκεί μετά κάθε. <laughs> δύο παρατηρήσει έχω επί τη ουσία. Η στο αεροπλανο και καπνιζαμε Προφανώς είναι ότι κάθε η μια ειναι απαγόρευση Πρέπει να διέπεται από την αρχή τη αναλογικότητα. Και πρέπει πάντοτε να γίνεται μια στάθμιση. Πράγματι, θα πρέπει και αυτοί που καπνίζουν να έχουν μια δυνατότητα κάπου να καπνίζουν. Δηλαδή, δεν έχουμε διωγμό κατά των καπνιστών. Η δεύτερη παρατήρηση που έχω είναι πιο ουσιαστική. Υπάρχει ένα θέμα προτεραιοτήτων. Η εφαρμογή του νόμου θα είναι προτεραιότητα τη αστυνομία να κυνηγά του καπνιστέ ή την εγκληματικότητα. Σωστό. Γι' αυτό ε νομίζω διαμαρτύρονται. Δεύτερο ζήτημα. Υπάρχει μια ολόκληρη αφήγηση νόμου και τάξη, όπω ξέρετε, από την κυβέρνηση. Α, και αυτό το εντάσσετε Με σε αυτό. Σαφέ. Η... Και είναι η κριτική μου. Χειρίζεται αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που αφορά όλου του ανθρώπου. Είχε πει η κυρία Γεροβασίλη και έχει δίκιο ότι η ασφάλεια είναι δημόσιο δικαίωμα. Και μάλιστα κοινωνικό δικαίωμα και μάλιστα δικαίωμα που πρέπει να το απαιτούν όχι οι πλούσιοι από το κράτο. Οι πλούσιοι έχουν δυνατότητα με την ιδιωτική του αστυνομία να βγουν. Εντάξει να κύριε Κατρούκα, και εσεί είχατε αντικαπνιστικό νόμο. Όχι, 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 όχι. Ήταν στο πλαίσιο Μα, νόμου λέω, και τάξη. Τώρα όμω μιλάω για άλλο. Τώρα ναι. μιλάω για την αφήγηση νόμου και τάξη. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Λέω λοιπόν όμω ότι στο πλαίσιο αυτό δεν πρέπει να λειτουργούμε επικοινωνιακά. Είπε με το γνωστό του χιούμορ ο κ. Κακλαμάνη ότι ε, το έβγαλε το τσιγάρο και περίμενε αν θα φωτογραφηθεί. Ο Πολάκης φωτογραφήθηκε. Ακριβώ γιατί είναι εύκολο να στοχοποιηθεί κανεί στο πλαίσιο αυτή τη αφήγηση ε, περί νόμου και τάξη. Εγώ λοιπόν θα περίμενα από την κυβέρνηση να δώσει πρώτα δείγματα γραφή αποτελεσματικά στην καταπολέμηση τη σκληρή εγκληματικότητα, αυτή που αφορά το μέσο πολίτη. Και στο πλαίσιο αυτό, αντιμετωπίσει και το τσιγάρο. Ναι. Αλλά όχι ε. το τσιγάρο πρώτο και τα άλλα μετά. Και μια τελευταία παρατήρηση. Τελευταία, συγγνώμη. Και επίση είναι επικίνδυνη στο πλαίσιο αυτό τη αφήγηση του νόμου και τάξη, όταν έχουμε εκ μέρου τη αστυνομία συμπεριφορέ που στρέφονται κατά τη ελευθερία. Για παράδειγμα, η εφημερίδα των συντακτών κατήγγειλε με συγκεκριμένα στοιχεία παρακολουθήσει. Παράνομε παρακολουθήσει, ε, χωρί την άδεια δηλαδή τη ανεξάρτητη αρχή. Αντιλαμβάνεστε τι, πόση μεγαλύτερη διαφορά από πλευρά σοβαρότητα έχει το να σε παρακολουθεί αστυνομία από το να σε παρακολουθεί αν καπνίζει. Ναι. Ε, είναι τεράστιο ο κίνδυνο στην πρώτη περίπτωση. Υποβαθμίζεται και δεν συζητιέται. Ε, ο δεύτερο σοβαρό. Εγώ πάντω έχω μία ένσταση. Για πείτε. Αντιδράτε σε αυτό το περί κανονικότητα σαν να ήταν ανενεργά τα μάτια επί εποχή σα. Σαν να μην είχαμε τα μάτια να χτυπούν συνταξιούχου, σαν να μην είχαμε κλούβε στην ειδόν του Ωραία. ατυπού, προσαγωγές, σαν να μην είχαμε προσαγωγέ πολιτικέ λοιπόν, λοιπόν, Ακούστε ποια είναι η διαφορά. Ναι. Εμείς Εμεί θέλαμε η αστυνομία να επιτελεί το έργο τη, ναι. χωρί όμω να έχει την αίσθηση ότι μια κατηγορία πολιτών είναι εχθρό. Δείτε σήμερα, που χθε, μια ανακοίνωση ενό θελέχου Νέα Δημοκρατία, του Κώστα Κεφαλογιάννη, που σχολιάζει την καταγγελία ενό πολίτη που είπε ότι είχε σεξουαλικά υπονοούμενα και μια συμπεριφορά σε βάρο του εξυβριστική στο πρόσωπό ναι. του, προσβολή προσωπικότητά του, από του αστυνομικού το συνέλαβαν. Ναι. Και το σχόλιο αυτού του θελέχου είναι, α, μήπω άφησαν και αγίου. Επομένω, θέλω να πω: Αν συνηθίζουμε την αστυνομία ότι μπορεί να συμπεριφέρεται στον πολίτη σαν να είναι ναι, εσωτερικό εχθρό, ναι. επιστρέφουμε σε μια εποχή που είναι πριν. Από το 75. το, το ερώτημα είναι ποιο θέτει τα όρια στην, 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 επιβολή του, στην, στο νόμο, στην εφαρμογή του νόμου. Δηλαδή, δηλαδή πούς... ποιο είναι το όριο στην εφαρμογή του νόμου από την αστυνομία. Γιατί γι' αυτό γίνεται συζήτηση ουσιαστικά τώρα. Νόμο υπάρχει. είδα ότι έχει καταλαγιάσει λίγο η αντίδραση των αστυνομικών που του ανετέθη κακώ κατά την άποψή μου και το επιπλέον αυτό καθήκον από όταν νομοθετήθηκε ότι το 20% από τα πρόστιμα θα διανέμεται στους αστυνομικού. Αυτό με έχει ενοχλήσει. Με. Αυτό με έχει ενοχλήσει. Ναι. Αλλιώς να ακούσω κάθε ένστασή τους. Και είπα ότι προτιμώ να είναι στις γειτονιές παρά να ψάχνουν για καπνίδι. Για... Αυτό έπρεπε να είναι ελεκτές της δημόσιας υγείας, να προσληφθούν, αν δεν υπάρχουν, και οι δημοτικές αστυνομίες. Κατά κύριο λόγο. Και όχι η αστυνομία. Κατά κύριο λόγο. Απλά το λέω σαν παρατήρηση. Τώρα σε αυτά που λέω αυτό το τελευταίο που ο κύριο τη... Κατρούγελο Όταν νόμου είσαι ένα πέρας. κόμμα που έχει 400.000 μέλη. Παραδείγματο χάρη, ο κύριο Κατρούγελο είπατε στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν το ξέρω. Και είμαι σε αυτή την παράταξη από το 1964. Δηλαδή μάλλον ξέρω τα περισσότερα νόφια από όλα τα στελέχη. Αν ένα μέλος του κόμματος βγει και πει μία νοησία, αυτό δεν σημαίνει ότι χαρακτηρίζει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εσάς σίγουρα δεν σας χαρακτηρίζει. Ε, ε, όχι μόνο μένα και πολλούς άλλους. Εντάξει, και εσείς τώρα που πάτε να ανοίξετε τις πόρτες θα δείτε ότι θα το αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. Επιτρέψτε μου σε αυτό. τώρα ήσασταν κλειστό κλαμπ. Μισό λεπτά έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν, προφανώς δεν είναι όλα τα μέλη της Νέας Δημοκρατία. Λοιπόν. Δημοκρατίας. Μα ανησυχεί ένα φαινόμενο επιστοδρόμηση τη ιδεολογική φυσιογνωμία τη Δημοκρατία. Θα σα δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Προτείναμε στην συνταγματική αναθεώρηση να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα η απαγόρευση διακρίσεων λόγω φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Αυτό είναι ένα κοινό τόπο. Δεν υπάρχει κόμμα δεξιό στην Ευρώπη που να μην δεχόταν μια τέτοια προσθήκη, ναι. πρόταση. Ε, ναι. Η Νέα Δημοκρατία την απέρριψε. Αυτό είναι πιστοδρόμηση. Και ανησυχούμε γι' αυτό. Γιατί υπάρχουν. Εξα... Το είπα πολλέ φορέ. Θα φανεί ότι είμαστε προσεννοημένοι να... να... λέω εγώ καλά λόγια για το Ιωρο ε, Κακλαμάνη. Δεν αφορά το Ιωρο Κακλαμάνη. Δευτέρα, αφορά... Δεν αφορά... σα φέραμε γι' αυτό εδώ πάντω. Για να την παρατεθείτε, σα φέραμε. Να δούμε μέχρι τη Δευτέρα. Για να να <laughs> μέχρι τη δευτέρα. <laughs> Γιατί μέχρι τώρα συμφωνείτε σε όλα. Να σα πω κάτι. Επειδή Πολλέ ώρε παίρνω, και όταν δεν είμαι στην έδρα, εγώ με πολιτικό παλιά σκοπή κάθομαι και ακούω του συναδέλφου που μιλάνε. Οφείλω να πω ότι ο κύριο Κατρούκλο στηρίζει με παρησία και με σταθερότητα τι απόψει του κόμματό του, αλλά έχει βρει αυτό που εγώ είχα ανακαλύψει στου παλιού πολιτικού. Λέει την άποψή του, δεν υποχωρεί από αυτήν, αλλά δεν υβρίζει του αντιπάλου του. Διότι δυστυχώ σε αυτέ τι ανανεωμένε βουλέ. Που όλοι θέλατε εσείς τα μέσα ενημέρωσης κατά κύριο λόγο, yeah. για να τα ανανεώσει, ανανεώσεις. ανανεώσεις yeah. μπει... Εγώ σα λέω, είμαι υπέρφανα υπέρ τη ανανέωση. Αν έρθετε στο γραφείο μου, θα δείτε ότι οι μου είναι παιδιά 30 Πορέ ετών. Τώρα εσείς με έμφεστε και δικά σα νέα στελέχη, όλοι και δικού σα νέου βουλευτέ. τον εαυτό μου. Πρώτον τον εαυτό μου. Δεν κάνω, είναι οριζόντιο αυτό. Μπορεί να σα το βεβαιώσει και ο κύριος Κατρούγκαλο. Mm. Είναι οριζόντιο αυτό. Και λοιπόν, πιάστε να διαβάσετε παιδεία... παλιά πρακτικά τη Βουλή. Και να δείτε αγορεύσει ηλιού Παναγιώτη Κανελόπουλο, σκληρή ιδεολογική Έτσι. αντιπαράθεση, χωρί μία λέξη βριστική. μέσα. Μάλλον τελειώ παρακαλούμε πολύ. Πάμε να, σε ένα διάλειμμα να δείτε. Αλλά ξέρετε, δεν προβάλλονται αυτοί οι βουλευτέ, προβάλλονται αυτοί που κάνουν ακροαματικότητε. Ναι. Και είναι αυτοί που ναι. ξεσκίζονται δημοσίω. Ναι. Ναι, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Καθηγητά, είστε ο κύριο Πατρούκαλο. Και εσεί είστε από του αγαπημένου των Εθνικών Βασιλικών. Να προσέχετε Μάλι, τους ναι, ναι, και πάλι τα ψηφοδέλτια σα και του συνδυασμού σα. Να πάμε σε διακοπέ και θα επανέλθουμε με το προσφυγικό. Να δώσουμε λίγο το διαγωνισμό μα, καθώ ένα από εσά θα κερδίσει ένα